Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα αυτό το νομοσχέδιο και είναι πράγματι μια δύσκολη ημέρα για την κυβέρνηση αλλά και για την κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα ύψους 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναρωτιέμαι, θα μπορούσαμε άραγε να μην τα πάρουμε αυτά τα μέτρα? Θα μπορούσαμε άραγε να βρούμε αλλού τα χρήματα που χρειάζονται? Και η απάντηση είναι ναι. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, για να μην πάρουμε αυτά τα μέτρα, και μάλιστα του ποσού του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, να το κάνουμε αυτό εάν, για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2014 δεν περνούσε τροπολογία, και μάλιστα νύχτα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επί Υπουργείας του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Μητσοτάκη, που χάριζε πρόστιμα και φορολογικές παραβάσεις σε 2 πετρελαϊκές εταιρείες για το διάστημα 2010-2011. Και το καταθέτω Παρακαλώ, παρακαλώ. Και την καταθέτω στα πρακτικά. Κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ. Κυρία Τελιγιορίδου, ένα λεπτό. Και επειδή έπεται, λοιπόν, σας παρακαλώ, έπεται κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός σας και ίδιος ο αρχηγός. Δεν χρειάζεται, δεν λειτουργούμε με κραυγές εδώ μέσα. Συνάδελφος. Δεν λειτουργούμε με κραυγές. Κύριε Βρούτση, στα πρακτικά. Κύριε Βρούτση, έχετε, σας παρακαλώ, μη συνεχίσετε, κυρία συνάδελφη. Η έχετε αυτή, σας είπα, μη συνεχίσετε. Κυρία Τελιγιορίδου, σας παρακαλώ, μπορείτε να σταματήσετε. Κύριε Βρούτση, παρακαλώ πολύ να λαμβάνετε υπόψη σας στο Προεδρείο, όταν μάλιστα έπονται και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο αρχηγός του κόμματος, που αν υπάρχει ένα πρόβλημα σαν αυτό που αναφέρεστε, θα αναφερθούν. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ να συνεχίσει η ομιλήτρια. Επειδή δεν μου αρέσει ούτε επικοινωνιακά τερτίσια. Κύριε Παπαδόπουλε, γίνατε και δικηγόρος. Ούτε πυροτεχνήματα να ρίχνω σε αυτή την αίθουσα. Κατέθεσα τη συγκεκριμένη τροπολογία που έχει την υπογραφή του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Μητσοτάκη για τα πρακτικά. Και επειδή κάποιος συνάδελφος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας κάλεσε χθες να φάμε τους λωτούς μας για να ξεχάσουμε προφανώς τα πεπραγμένα σας, θα του πούμε λοιπόν ότι εμείς δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι όσο κι αν μας προσφέρετε τους λωτούς. Μας κατηγορείτε σήμερα ότι φέρνουμε ένα ταμείο, ότι φέρνουμε προς ψήφιση ένα ταμείο το οποίο λέει θα κάνει ιδιωτικοποιήσεις που ξεπουλάνε την δημόσια περιουσία. Και αναφέρεστε σε ένα ταμείο που είναι με ελληνική διοίκηση, με ελληνική έδρα και με το ελληνικό δίκαιο, αν σας λένε κάτι αυτά. Προφανώς όμως έχετε δίκιο να αμφιβάλλετε για το πώς αυτό το ταμείο θα λειτουργήσει. Και έχετε δίκιο γιατί υπάρχουν πεπραγμένα της δικής σας εποχής. Να θυμίσω για παράδειγμα την ιδιωτικοποίηση της περιουσίας της Τράπεζας της Ελλάδος, 241 ακίνητα που δώσατε στην Παγέα, που δώσατε δάνειο σε ιδιωτική εταιρεία για να τα αγοράσει μέσω της Εθνικής το δάνειο και στη συνέχεια βάλατε την Εθνική αυτά τα ακίνητα να τα νοικιάσει. Ζημία 70 εκατομμύρια μόνο για τα ενίκια. Δεν έχω τον χρόνο να επεκταθώ περισσότερο. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, ότι για δεκαετίες το παλιό πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο κατέστρεφε συνειδητά τη χώρα.
ένα σύμπλεγμα κομματικών, επιχειρηματικών και μηδιακών συμφερόντων που παραπλανούσε και εξαπατούσε τον ελληνικό λαό. Και εμείς πράγματι είχαμε αυταπάτη. Και ξέρετε ποια ήταν Τασούλα, η αυταπάτη παρακαλώ. Η αυταπάτη μας ήταν ότι σας θεωρούσαμε ανίκανους να διαλύσετε τα πάντα. Και λέγαμε ότι κάτι έμεινε σε αυτή τη χώρα για να διαχειριστούν οι επόμενοι. Ήσασταν ικανοί για όλα. Και ο ελληνικός λαός γνωρίζει και εσάς, σας παρακαλώ. Κύριε Τασούλα, παρακαλώ πολύ. Και μάλιστα όταν γνωρίζει είναι... και εσάς που σας έχει καταδικάσει τρεις φορές επανειλημμένα σε έναν χρόνο, γνωρίζει και εμάς και θέλει από εμάς κάτι διαφορετικό. Γιατί αν εμείς συνεχίσουμε να διαιωνίζουμε το οικονομικό μοντέλο της μεταπολίτευσης, τότε πράγματι θα είμαστε μία από τα ίδια. Δεν είμαστε όμως ίδιοι. Και δεν είμαστε ίδιοι γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα μπορεί να έχει μία προοπτική με τη διαπραγμάτευση του χρέους, με μία διαφορετική παραγωγική ανασυγκρότηση, με μία ριζική αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, με υγιή επιχειρηματικότητα. Και επειδή παρόλο που με διακόψατε και καταναλώσατε αρκετό χρόνο, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, θέλω να τελειώσω με το εξής. Όλα αυτά που προσπαθείτε μέσα από έναν σκληρό αντιπολιτευτικό λόγο που βάζει και θέμα εκλογών, αν και νομίζω ότι τελευταία παρακαλώ, η ρητορική του κυρίου Σαμαρά τις μεταθέτει για το 17, εμάς δεν μας πτωούν. Και δεν μας πτωούν γιατί είμαστε κομμάτι του ελληνικού λαού, είμαστε η φωνή του και οι εκπρόσωποι του. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μην υπάρχουν αντιδράσεις στις ομιλίες. Εγώ...